Ε, φίλτα το κύριο Μπαλτζόη, τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη να δούμε την εκεχηρία που επιτέθηκε και είναι σε ισχύ εκεί στο Λίβανο, ε, να δούμε τα σημεία κλειδιά πώς έγινε αυτή η εκεχηρία ε, που, επιτέ, που που είναι σε ισχύ και να δούμε πώς μπορεί βέβαια να εφαρμοστεί και πώς μπορεί να διατηρηθεί. Κύριε Μπαλτζόη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε. Λοιπόν μετά από ακθροπραξίες πολλών μηνών Ανοιχτό πόλεμο. Των περίπου μηνών. Έτσι. Καταφέρανε να βρούνε λύση και να έχουμε εκεχηρία 60 ημερών. Τώρα, ποια ήταν τα σημεία που πιστεύετε ότι έκριναν, έγιναν την πλάστικα υπέρ τη εκεχηρία, ε, Νομίζω η κόπωση και των δύο πλευρών. Ε, πρώτον. Δεύτερον, η, η διαπραγμάτευση η οποία έγινε από έναν άνθρωπο τον Άμος Χοκστάιν, το οποίο θα σας εξηγήσω ότι περί τίνος πρόκειται. Και το τρίτον, η εσωτερική κατάσταση στο Λίβανο, όπου ο κόσμος, ιδιαίτερα στο Λίβανο, ήθελε οπωσδήποτε την Ελλήνη, βλέπετε στις εικόνες, πανηγυρίζουν, αγκαλιάζονται, κλαίνε κλπ. Όλα αυτά τα, 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 αυτά τα τρία είναι αυτά τα οποία συνέτειναν στο να γίνει η κατάπαυση του πυρός. Και μάλλον ε, εκεχηρία, ε, και κατάπαυση πυρός. Και φυσικά και το Ισραήλ, το οποίο ε, ήθελε να κλείνει ένα-ένα από τα μέτωπα με τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί ότι ε, σχεδόν πέτυχε τους σκοπούς του. Mm. Ε, και λέμε σχεδόν, διότι θα δούμε πώς θα εξελιχθούν θα οι συνομιλίες αυτούς τους δύο μήνες και τι αποτελέσματα θα έχουν. Α, τα πρώτα, τα πρώτα ε, ε, ας πούμε, ε, οι πρώτες εντυπώσεις είναι ότι είναι ενθαρρυντικές. Θέλουν να προχωρήσει. Ε, να σας πω πρώτα για το, και θα σας πω τα σημεία τα οποία τι προβλέπει αυτή η συμφωνία. Ε, θα σας πω για το πρόσωπο κλειδί της όλης υπόθεσης, τον Άμος Χοκστάιν. Ο Άμος Χοκστάιν είναι Εβραίος. Ναι. Έχει γεννηθεί στην Ιερουσαλήμ. Ναι. Και έχει πάει στην Αμερική όπως πάρα πολλοί Εβραίοι, πηγαίνουν στην Αμερική, έχουν συγγενείς κλπ. Είναι πλέον Αμερικανός πολίτης. Ε, ασχολείται με τα ενεργειακά λοιπόν ο Άμος Χοκστάιν είναι ε, θα έλεγα ιδιαίτερα για το Λίβανο ο, ο μόνος Εβραίος που τον εκτιμούν και τον εμπιστεύονται ε, ξέρετε ήταν αυτός ο οποίος επέτυχε το ε, απίθανο να συμβεί ε, δηλαδή ήταν αυτός που καθόρισε στις συνομιλίες μάλλον, ε, που πέτυχε τη συμφωνία για την ΑΟΣ Λιβάνου και Ισραήλ. Δύο κράτη που είναι σε πόλεμο, δεν έχουν αντιπροσώπους και λοιπά, με τον Άμος Χοχστάιν διαπραγματευτεί, κατόρθωσε να συμβιβάσει τις δύο πλευρές που δεν συμφωνούσαν. Ναι. Ε, και μάλιστα οι Λιβανέζοι, αλλά και οι Άραβες τον εμπιστεύονται, είχαν δει ένα βιντεάκι όπου ο Άμος Χοχστάιν πήγε σε ένα κατάστημα για να πάρει αυτά τα street food και λοιπά, κάτι ένα και ένα αναψυκτικό και του λέω: ο όσο από σένα δεν θέλω λεφτά, του λέει. Είσαι δικό μα άνθρωπο. Άρα, βλέπετε ότι ο διαπραγματευτή παίζει πολύ σημαντικό Λέβαια, ρόλο βέβαια. όταν σε εμπιστεύονται και οι δύο πλευρέ. Λοιπόν, ε, ποια είναι τα, τα σημεία τη συμφωνία που πρέπει έτσι να πούμε. Την έχω διαβάσει όλοι, ναι. 13 άρθρα είναι. Ναι. Ε, το πρώτο είναι ότι εδράζεται πάνω στην απόφαση 1701 το συμβολή του, του ΟΕΕ το, 2006. Δηλαδή, στο δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου που υπήρχε η, η, κατάπαυση του πυρός τότε και η συμφωνία που ίσχυε μέχρι τώρα, μάλλον μέχρι πέρυσι, που πρώτη η Χεσμολάχ άρχισε τις επιχειρήσεις, βομβαρδίζοντας το Ισραήλ σε καθημερινή βάση, ε, είχαμε 18 χρόνια ειρήνης. Ε, άρα λοιπόν όλη η συμφωνία δράζεται και αναφέρεται σε αυτή που σημαίνει ότι η Χεσμολάχ θα πάει βορείως στο ποταμού Λιτάνη, ε, ότι στο, στην μπλε γραμμή όπως ονομάζεται που είναι τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, τις θέσεις αυτές θα καταλάβει ο Λιβανικός στρατός, 20.000 άνδρες, ε, αυτοί που θα πάει στην περιοχή εκεί, συνεπικουρούμενοι και από την Γιουνιφίλ. Εγγυητές αυτής της προσπάθειας θα είναι η Γαλλία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά υπάρχουν ε, μεγάλες δυνάμεις <coughs> οι οποίες θα επιβλέπουν και θα παρεμβαίνουν για τη ε, διατήρηση της συμφωνίας. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα ήταν μόνο ο ΙΕ ναι. ε, με τη UNIFIL η οποία δεν μπορούσε να κάνει και τα κατοικοντά της. Ε, δηλαδή δεν είναι θέμα UNIFIL ή οποιασδήποτε οργάνωση. Η UNIFIL είναι οι δυνάμει του ΟΙΕ ε, ε, στο Λίβανο. Ε, είναι ότι ε, οι δυνάμεις του ΟΙΕ δεν μπορούν δια των όπλων να επιβάλλουν ειρήνη σε αντιμαχόμενες πλευρές. προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους, ε, τους απειλούσε και σμπολά, διάβασε μια αναφορά ενός πρώην διοικητού της UNIFIL, λέει στην αρχή κλείναν τους δρόμους, αυτά, μα ε, μας μα μας έλεγαν δεν θα περάσετε από εκεί και αν ε, φέρναμε τότε βγάζανε και τα όπλα. Οπότε υποχωρούσαμε, λέει. Βέβαια, τα γράφαμε όλε τι αναφορέ μα. Που σημαίνει ο ΟΗΕ ήξερε τα πάντα με τι έγινε μέχρι τώρα το δεύτερο. Να, ναι. Να ρωτήσω κάτι κύριε Μπαλτζόη, επειδή άκουσα, ή... άκουσα τον Νετανιάχου που είπε ότι ε, μιλώντας μιλώντα για τη συμφωνία αναφέρθηκε σε κάποιου λόγου. Ένα από του λόγου που θεωρώ είναι πολύ σημαντικό αλλά και πολύ ενηγματικό. Είναι γρίφο. Λέει, ένα από του λόγου είναι τη κατάπαυση του πυρό να επικεντρωθούμε ω Ισραήλ στην Ιρανική απειλή. Και λέει τίποτα άλλο. Πώ το μεταφράζετε τώρα σε αυτό, ε, Όπω ξέρουμε και έχουμε πει και άλλε φορέ, ε, πίσω από όλα αυτά που συμβαίνανε στην, σε, στον πόλεμο τη Μέση Ανατολή, να το πούμε έτσι, με χαμάσχε, μολάχ, ούτε κλπ., είναι το Ιράν. Εδώ λοιπόν <coughs> υπάρχει το εξή. Ποιο έπεισε ή έδωσε την εντολή ή, εν πάση περιπτώσει, ήθελε για να γίνει αυτή η συμφωνία. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι το Ιράν από πίσω, δεν το λένε οι Ισραηλνοί. Ε, διότι το Ιράν διαπίστωσε πέραν των εσωτερικών προβλημάτων που έχει αυτή τη στιγμή, με τον ηγέτη, με τον κόσμο, δεν μπορούσε πλέον να ασκήσει την επιρροή και τη δύναμη και τη βοήθεια που θα ήθελε προς τις δύο αυτές προξυπάεων, και προς τη Χαμάς και προς τη Χεσμολάχ. Άρα, τους, τους ένεψε. Στη Χεσμολάχ, ότι ναι, θα πρέπει να πάτε. Διότι όπω λένε κάποιοι αναλύσει από τη Μέση Ανατολή, ε, το Ιράν είπε ότι αυτό ο πόλεμο δεν είναι ο δικό μα ο πόλεμο πλέον. Περισσότερο ευνοεί το Ισραήλ και θα έχει περισσότερα κέρδη. Άρα καλύτερα να σταματήσουμε εδώ. Χαιρέτησε, να ναι, έχετε, ό, δίκιο, ό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Χαιρέτησε τη συμφωνία, την επίδεξη συμφωνία. Άρα, τι κάνει ω κεραμίδια. Έτσι, λοιπόν, αυτό. Ε, 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 Εδώ να πούμε το εξή. Εδώ φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια ε, ε, από τις, ε, όσοι εμπλέκονται στη Συμφωνία να ε, απενεργοποιήσουν και να αφοπλίσουν τη Χαμάς. Ε, συγγνώμη τη Χεσμπολά. ε, διότι στη Συμφωνία μέσα λέει ότι οι μόνες δυνάμεις που θα μπορούν να φέρουν οπλισμό στο Λίβανο είναι οι δυνάμεις άμυνας και ασφαλείας. Του, του Λιβάνου και η UNIFIL αντιλαμβανόμαστε, εντάξει για την UNIFIL δηλαδή τι σημαίνει αυτό μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι άλλες υπ υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου όπως είναι ξέρω εγώ η αστυνομία, το λιμενικό και δεν ξέρω ποιε ποιες άλλες υπηρεσίες μόνο αυτές δηλαδή κρατικές αρχές του Λιβάνου θα φέρουν οπλισμό που σημαίνει ότι η Χεσμολά ε, ε, δηλαδή η συμφωνία του λέει ότι θα είστε ένα πολιτικό κόμμα πλέον και όχι μια παραστρατιωτική οργάνωση, ένα κράτος κράτος κράτη όπω ήταν μέχρι τώρα. Ναι, αυτό, αυτό, το, λένε άλλη. αυτό το λένε οι άλλοι. Είχε πολλά. Τι λέει η ίδια. Γιατί διάβαζα μια το ανακοίνωση του που λέει ότι παραμένουμε ενεργοί. Ε, δα, αυτό θα έπρεπε να πει. Λοιπόν, ασχέτως πόσο ενεργεί και τι δυνατότητες θα έχει. Διότι, όπως ξέρετε κύριε Δημητρόπουλε. Η Χεσμολάχ ήταν η μεγαλύτερη παραστρατιωτική οργάνωση τη Μέση Ανατολή με τον οπλισμό που διέθετε. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες πυραυλικά συστήματα με γύρω στου 50.000 ένοπλους άντρε που μπορούσε να του φτάσει, λέει, στο διπλάσιο μέχρι 100. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένας τακτικός στρατό ικανότατος. Λοιπόν, αυτά με τη συμφωνία φαίνεται να καταλύονται, να μην. Ε, ε, επιτρέπονται Εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα άλλο σημείο Όπου η Αμερική μπορεί να παρεμβαίνει ε, Για τη διατήρηση των συμφωνηθέντων κλπ και, και επίσης το Ισραήλ διατηρεί το δικαιωμά του Να παρέμβει αμυντικά λέει Για να μην επιτρέψει στη μπολάχ να αναδιοργανωθεί αυτού του δύο μήνε, να ανεφοδιαστεί με νέα οπλικά συστήματα. Δηλαδή, έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει αεροπορικό και να καταστρέφει μια νεοπομπή. Μάλλον, όχι μια αυτοκινητοπομπή, η οποία συνήθω ερχόταν από την Συρία, στην Κοιλάδα, Μπεκά κλπ. Και, ε, και εκεί ανεφοδίαζε με τα απαραίτητα οπλικά συστήματα τη Χεσμολάχ. Αυτό σημαίνει ότι παρά την κατάπαυση πυρός, παρά την εκεχηρία, αν διαπιστωθεί κάποιες ύποπτε κινήσεις για τη Χεσμολάχ, το Ισραήλ μπορεί να παρέμβει. Είναι ένα μέρος τη συμπορία και είναι αυτό που απαιτούσε το Ισραήλ. Δηλαδή, Αχ. δεν εμπιστευόταν στου άλλου να κάνουν τη δουλειά ε, τη άμενας και τη ασφάλεια που το αφορά. Ήθελαν να είναι παρόν και αυτό. Άρα λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι. Ε, οι, οι, οι όροι, είναι και μερικοί άλλοι όροι, αλλά σα είπα του πιο σημαντικού. Και επίση να πω και κάτι άλλο, ότι πριν από την επίτευξη τη συμφωνία, είχε φτάσει η 91η μεραρχία των ΙΔΕΦ, του Ισραηλινού στρατού, είχε φτάσει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, στο βόρειο-ανατολικό όριο. Ο ποταμό Λιτάνη ήταν ελληνικό το όνομα και ε, είναι εκχύεται στη Μεσόγειο θάλασσα. Έρχεται δηλαδή, εξ Ανατολών και πάει προς τα Δυτικά και εκχύεται στη Μεσόγειο θάλασσα. Είχαν φτάσει λοιπόν στο ανατολικό τμήμα του οι ε, Ισραηλινές δυνάμεις που σημαίνει είχαν κάνει πολλές εκαθαρίσεις και δεν υπήρχαν ισχυρές δυνάμει ε, δυνάμεις της Χεσμολάχ νοτίου του, Λιτά, Λιτάνη για να μην πω δεν υπήρχαν τίποτε. Μάλιστα. Αυτή είναι η τη συμφωνία. και προσέξτε ποιε είναι οι επιπτώσεις της συμφωνίας. Εχθέ, λοιπόν βγήκανε ένας εκπρόσωπος της Χαμάς και είπε είμαστε λέει διατεθειμένοι και εμείς να κάνουμε μια σοβαρή συμφωνία. Ε, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι θα έχουμε κοσμογονικές εξελίξεις Μακάρι. αν γίνει και, και, αυτή η συμφωνία. Ε, με, με, την, τώρα, βέβαια, τώρα ε... βέβαια αγαπητέ κύριε Μπαλτζοή τι συμφωνία να κάνουν αυτοί της Χαμάς όταν εκεί στη Γάζα έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα Ουσιαστικά την ύξηση αδοντιάς έχουν δεν έχει μείνει καταρχήν αρχηγό εκεί. Είναι όλοι κρυμμένοι στα τούνελ. Και τι μπορεί να αλλάξει, αφού ο στόχο του Νετανιάχου το είπε και προχθέ, μιλώντα για τη συμφωνία. Είπε ότι αυτή την περίοδο, λέει τη Ανάπαυλα, θα είναι και μια ευκαιρία να απομονωθεί η Χαμά. Ναι, η Χαμάς όμως βγαίνει στο προσκήνιο. Φαίνεται και εδώ έκλεισε το μάτι το Ιράν. Και λέει και εμεί μια σοβαρή συμφωνία. Έτσι ακριβώ το, το, το λένε. Ε, ποιο είναι, γιατί τέλειωνε το Ισραήλ ε, ε, να γίνει συμφωνία, Η όμοιροι κύριε Δημητρόπουλε, η πληγή του Ισραήλ, οι, οι καθημερινέ διαδηλώσει των οικογενειών των ομήρων που έχουν κάνει μια οργάνωση, να το πω έτσι. Μάλιστα, ο Χοκστάιν όταν πήγε να ενημερώσει του Ισραηλινού και να συζητήσουν για το θέμα τη εκεχηρία, τον ε, Βρεθήκανε και μίλησε με ε, συγγενεί Ομήρων. Η μεγάλη πληγή λοιπόν του Ισραήλ είναι η Όμηρη. Μέχρι στιγμή, από ό,τι εκτιμάται από τι υπηρεσί, μυστικέ υπηρεσίε του Ισραήλ και τι υπηρεσίε πληροφοριών, Συνμπέτ, Μποσάλ κλπ., από του 101 Ομήρου που είχαν μείνει πίσω, εκτιμάται ότι η μισή είναι ζωντανή ακόμη. Τουλάχιστον μπορεί να είναι και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι. Ε να κλείσει αυτό το θέμα και νομίζω όταν κλείσει το θέμα των Ομήρων. Τα πράγματα θα πάρουν αν, μια άλλη τροπή. Εκεί είναι το θέμα. Αν, έτσι. αν κλείσει το θέμα των Ομήρων, τότε το Ισραήλ θα κηρύξει τέλος του πολέμου. Δηλαδή, θα δώσει μια αμνηστία σε αυτούς όσους ηγέτες Μάλιστα. και αρχηγούς έχουν μείνει εκεί στη Χαμά. Ό,τι έχει μείνει. Φύγετε ε, χωρί να σα πειράξουμε. Πάτε σε όποια χώρα θέλετε. Και θα, θα, θα τα πούμε μαζί σε, σε βάθο χρόνου, όπω κάνει έτσι. το Ισραήλ. Αγαπητέ μου, κύριε Μπαλτζόη, πάντα έτσι ωραία κουβέντα μαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Για την κουβέντα μα. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ. Και μακάρι ε... να ισχύσει αυτό το μακάρι, κείμενο. Μακάρι, μακάρι να κλείσει ένα μέτωπο. Μακάρι. Γιατί έχουμε και το μέτωπο του Βορρά, το οποίο εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε. Θα πάνε όμω. Δεν πάνε καλά, θα πάνε. Θα πάνε. Και, θα πάνε. Δεν ξέρω, ίσω περιμένουμε τον πρόεδρο Τράπρα. Αυτό, ίσω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ yeah. κύριε Μπαλτζούι. Λοιπόν, επιστρέφω στα δικά μα φίλε και φίλοι.